Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της τηλεόρασης του Flash, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας, φυσικά εδώ στο Μήνυμα Ζωής. Η σημερινή εκπομπή έχει έτσι ενδιαφέροντα θέματα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος, διότι το πρώτο νηπιαγωγείο και δημοτικό Μουρικίου, το σχολείο της περιοχής μας και του χωριού μου, Αναράχης Εμπορίου, διότι είμαι και από την Αναράχη, διαγωνίζεται μαζί με άλλα 22 σχολεία στον 5ο μαθητικό ραδιοφωνικό διαγωνισμό με το τραγούδι «Ένας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά». Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος λέγει την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή. Θα σας εξηγήσω λεπτομέρειες για το πώς θα μπούμε όλοι να ψηφίσουμε και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων. Κοντά μας όμως, σε ζωντανή σύνδεση μέσω Skype, έχουμε τον ήρωα του τραγουδιού, τον Δράκο, τον Καδένιο. Καλησπέρα. Δράκο, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Καρδένιος που έχω έρθει αυτή τη στιγμή από το Καστανοβασίλειο. Ζητώ τη βοήθειά σας, καρπούζι. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Είσαι ένας ήρωας ο οποίος έχει κλέψει τις καρδιές των μικρών μας φίλων και τους έχει δώσει κίνητρα και έμπνευση για να κάνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα, όπως θα μας εξηγήσει ευθύς αμέσως και η δασκάλα σου, η κυρία Ευγενία Κατσάλη, από την Ολυμπιάδα, η οποία έχει αναλάβει και το έργο αυτό, έτσι? Το έχουν αναλάβει σχεδόν 400 παιδιά μαζί με 29 κυρίες. Α, μάλιστα, υπέροχα. Λοιπόν, μιλάω εγώ τώρα, αυτός είναι ο Καρδένιος μας. Γεια σου, Ευγενία. Έχει καλή καρδιά. Όταν ευριάζει δεν βγάζει φλόγες όπως όλοι οι δράκοι, αλλά βγάζει μπουρμπουλήθρες. Όταν είναι χαρούμενος βγάζει καρδούλες. Και όταν αγαπάει βγάζει καρδούλες και όταν είναι χαρούμενος βγάζει πεταλούδες από το στόμα του. Είναι ένας διαφορετικός δράκος. Μπράβο. Τον οποίο τον βοηθάμε αλλά και μας βοηθάει. Έχει χάσει τα γυαλιά του όταν πήγε να κολυμπήσει σε κάποια θάλασσα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Δεν ξέρουμε ακόμη και πρέπει να βρούμε αυτά τα γυαλιά. Οπότε είμαστε 400 παιδιά σε όλη την Ελλάδα που έχουμε πάει σε κοντινές λίμνες και ποτάμια των περιοχών μας, μαθαίνουμε για τη χλωρίδα και την πανίδα, βοηθάμε τις λίμνες, τα ποτάμια και τις θάλασσες, αλλά βοηθάμε και το δράκο μας. Μπράβο. Επιτέλους να βρει τα γυαλιά του, γιατί δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στο σπίτι του, στο δικό του βασίλειο. Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Ευγενία, να πούμε κάποια πράγματα για σένα. Είσαι νηπιαγωγός, είσαι από την Ολυμπιάδα. Η καταγωγή μου, μένω από το Λεμαίδα και Ολυμπιάδα. Μπράβο, τέλεια. Και διδάσκεις στο πρώτο δημοτικό Μουρικίου. Ναι. Μαζί με εξαιρετικούς δασκάλους. Αυτό το πρόγραμμα συνεργάζονται άλλες δύο δασκάλες από το δημοτικό, η κυρία Μαυροπούλου Γενοβέφα και η κυρία Μαρία Γούλα, που είναι από το εμπόριο. Μπράβο. Κάνουμε συνεργατικές δράσεις γενικά με όλους τους δασκάλους. Συστεγάζεται το νηπιαγωγείο στο ίδιο κτίριο με το δημοτικό. Έχουμε εξαιρετικό διευθυντή που μας επιτρέπει και μας σοφεί στο να κάνουμε τις δράσεις, τον κύριο Τσαγκάρη Γιώργο, και προϊσταμένη την κυρία Χρυσούλα Βαβούρα. Τέλεια. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα? Βέβαια, όπως μου έχεις πει και όπως ήδη γνωρίζω και εγώ από τις δράσεις σας, γιατί όπως σου είπα η Αναράχη είναι το χωριό μου, κάνετε συνεχώς πράγματα, συμμετέχετε συνέχεια σε project και τα παιδιά του σχολείου αυτού έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα μέχρι στιγμής. Καταρχήν έχουμε πάρει βραβεία ευρωπαϊκά, συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς. Ο στόχος μας δεν είναι να πάρουμε τα βραβεία, ο στόχος μας είναι να απολαύσουμε τη διαδικασία. Όπως και σε αυτό το διαγωνισμό, ο στόχος μας ήταν να γράψουμε ένα τραγούδι για τον ήρωά μας και να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και με τα υπόλοιπα σχολεία από την Ελλάδα. Οπότε βάλαμε ένα μικρόφωνο μπροστά μας και τραγουδήσαμε για τον δράκο μας που μας έδωσε μουσική το συγκρότημα Σταβέντο, το Δυναμίτη. Είναι, πατάει πάνω εκεί το τραγούδι μας. Ναι. Το έχω ακούσει, έχω μπει και έχω ψηφίσει. Πριν να εξηγήσουμε λιγάκι τη διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ απλή, και ζητώ από τους τηλεθεατές μας να μπουν στη διαδικασία να ψηφίσουν με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο, θα ήθελα λιγάκι να μας πεις πώς είναι αυτή η συνεργασία. Πώς παρακινείτε τα παιδιά, τους μικρούς μας φίλους, να συμμετέχουν σε όλο αυτό, γιατί απαιτεί αρκετή προσπάθεια, οργάνωση, πειθαρχία? Ακριβώς. Καταρχήν, οι 29 εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ένας δράκος με γυαλιά ψάχνει καθαρά νερά», μπορούμε να πω ότι έχουν το μεράκι
σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ για αυτό το πρόγραμμα. Ξεκίνησε, δεν είχαμε ποτέ πιστέψει ότι θα στείλουμε ένα τραγούδι στο διαγωνισμό. Απλά όλες οι δράσεις, η κάθε νηπιαγωγός ή η κάθε δασκάλα προτείνει κάτι και στο τέλος κοιτάμε αν μπορούμε να το υλοποιήσουμε συνεργατικά. Φυσικά γι' αυτό μας βοηθάει η τεχνολογία. Τα παιδιά έχουν μόνιμα ανοιχτό το Skype ή το πρόγραμμα του School που προστατεύει και τα πρόσωπά τους στο διαδίκτυο, mm-hmm. ώστε να επικοινωνούν και με τα άλλα παιδιά, π.χ. στην Κύπρο, στην Κρήτη, οπουδήποτε βρίσκονται. Πάντα υπάρχει μία δράση που κρατάει περίπου μία εβδομάδα mm-hmm. και πρέπει να τη φέρουν εις πέρας. Για παράδειγμα, είχαν ακούσει κάποια παιδιά ότι η λίμνη Κάρλα μολύνθηκε και έπρεπε εμείς να βρούμε λύσεις ώστε να σταματήσουμε αυτό το κακό. Για παράδειγμα, τα παιδιά από το Μουρίκι, από το Εμπόριο και την Αναράκη, βγήκαν με πανό και με φεϊβολάν στους δρόμους. Α, μπράβο. Μισό λεπτό λίγο. Τώρα με βλέπετε? Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Με πανό και με φεύγω στους δρόμους. Κάποια άλλα παιδιά στείλανε γράμμα σε αρμόδιους. Ανάλογα, τι σκέφτηκε ο καθένας. Θα συγκεντρώσαμε και κάναμε ένα συνεργατικό βίντεο. Μπράβο. Αυτή τη βδομάδα θα ασχοληθούμε για το φράγμα Μπαρμανιών που είναι στην Ιερά Πέρτα Κρήτης, όπου ο δράκος μας πήγε να κολυμπήσει εκεί πέρα, αλλά αντίκρισε ότι είχε ξεραθεί ολόκληρο το φράγμα. Μάλιστα. Οπότε μιλάμε για το θέμα της λειψιδρίας. Δηλαδή ουσιαστικά το θέμα είναι περιβαλλοντικό, αλλά η μασκότ μας βοηθάει να είναι και πιο ενδιαφέρον. Εξαιρετικά. Οι γονείς πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό, Ευγενία μου? Οι γονείς έχουν τρελαθεί πιο πολύ από εμάς. Θέλουν να συμμετέχουν και τους λέμε ήρεμα, ήρεμα, δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε σε οπουδήποτε συμμετέχουμε. Αλλά πραγματικά είναι με το μέρος μας. Και ό,τι και αν ζητήσουμε, μας βοηθάνε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και εμείς ως εκπομπή και εγώ ως Κυριάκος, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να αγκαλιάζουμε τέτοιες προσπάθειες και να ενισχύουμε τέτοιους ανθρώπους σαν εσάς, εσένα και τους συνεργάτες σου και συναδέλφους, γιατί πραγματικά τα παιδιά μας αξίζει να είναι ένα βήμα παραπάνω. Ειδικά εδώ στην επαρχία έτσι και στα χωριά μας, που είμαστε πιο απομακρυσμένοι από τα μεγάλα κέντρα και δεν έχουμε τόσες ευκαιρίες. Και πλέον δεν τους λείπουν αυτές οι ευκαιρίες, γιατί νομίζουν ότι έχουν εμάς δίπλα τους, που δεν τους αφήνουμε να στερηθούν τίποτα από τα παιδιά της πόλης. Εξαιρετικά. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι ότι μπορούν οι φίλοι μας τηλεθεατές, και όχι μόνο φυσικά, να διασπείρουμε αυτή τη γνώση. Έχουμε 2 μέρες στη διάθεσή μας για να ανεβάσουμε τις συμμετοχές στην ψηφοφορία αυτή. Μπορούμε να μπούμε στο europeanschoolradio.eu. Είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Κατεβαίνοντας λιγάκι πιο κάτω τη σελίδα, γράφει τραγούδια ή ραδιοφωνικά μηνύματα. Θα μπούμε στα τραγούδια, θα κάνουμε scroll και το τρίτο τραγούδι είναι το δικό μας. Θα επιλέξουμε να το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε γύρω στα 2 λεπτά και θα μας εμφανιστεί καρδούλα του δράκου, έτσι, Ευγενία? Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ερχόμαστε δεύτεροι περίπου με 1.900 ψήφους, αλλά δεν μας πειράζει. Βέβαια, τα παιδιά αγωνιούν, τους λέμε όμως πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε. Παρ' όλα αυτά, όποιο και τραγούδι να βγει, γιατί έχει πάρα πολύ καλά τραγούδια, εμείς θα το χειροκροτήσουμε και θα το αγκαλιάσουμε. Βέβαια. Και μέσω Facebook και στη δική μας σελίδα, αλλά και στη σελίδα πάρα πολλών συντοπιτών μας θα βρείτε το διαγωνισμό για να διευκολυνθείτε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την φίλη Λουίζα Τζιμίκα, η οποία ήταν αυτή που μετάγκαρε στο Facebook, έτσι έμαθα και εγώ για αυτή σας τη συμμετοχή. Κυρία Λουίζα μπορεί να έχει μαζέψει τουλάχιστον 500 ψήφους. Μπράβο. Έτσι πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας. Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο για την παρουσία σου εδώ, αλλά για αυτό το κίνητρο που δίνεις στα παιδιά μας και στους γονείς τους να κάνουν πράγματα πέρα από τα τετριμένα. Ωραία, εμείς ευχαριστούμε που είμαστε στην εκπομπή σας. Καλή συνέχεια και να σας χαιρετήσει ο Δράκος πριν κλείσουμε. Βεβαίως. Φυσικά, έτσι. Δρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω τα παιδάκια μου να είναι χαρούμενα που με είδανε στο πλά σήμερα. Καρπούζι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει να έχουμε θετική ενέργεια, να έχουμε όραμα και κυρίως όλα αυτά να μπορούμε να τα μετεμφυσίσουμε στα παιδιά μας, στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά που θα βάλει πιο γερά θεμέλια στη χώρα μας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάσχει από πολλές πλευρές. Θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την κλινική μας ψυχολόγο, τη Μέρη Βαρβαρούση. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και έχω για άλλη μια φορά τη χαρά να έχω κοντά μου την κλινική μας ψυχολόγο, τη Μέρη Βαρβαρούση. Καλησπέρα, Μέρη Κυριάκο. Καλησπέρα. Παρακολουθήσαμε πριν στο πρώτο μέρος αυτή την καταπληκτική δράση που ετοιμάζει το σχολείο και θα δέσουμε έτσι αυτό το πρώτο μέρος με το δεύτερο, μιλώντας μας για την εφηβεία, Μέρη. Η εφηβεία, η περιβόητη εφηβεία που όλοι οι γονείς φοβούνται. Πραγματικά. Οι γονείς κυριολεκτικά τρέμουν πολλές φορές. Τι θα γίνει όταν θα μπουν τα παιδιά τους στην εφηβεία. Τα πράγματα δεν είναι τόσο ακραία, θα έλεγα. Απλά δυστυχώς έχουμε πολλές φορές συνδέσει την εφηβεία με την απρόβλεπτη και παραβατική συμπεριφορά ή ο έφηβος ο οποίος μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Έτσι. Γενικά. Πριν ξεκινήσεις, Μέρη, τώρα μου έρχονται στο μυαλό και πάρα πολλές ελληνικές σειρές, ξένες ταινίες που ενισχύουν όλο αυτό το πράγμα. Και πραγματικά από τη μία είναι για γέλια, από την άλλη είναι και για κλάματα. Έχει και μία δόση αλήθειας όλο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάπου, βασικά το σωστό και η αλήθεια είναι στη μέση, αλλά δεν είναι όλα εξωπραγματικά σενάρια για τους έφηβους. Το θέμα είναι ότι καταρχήν να πούμε η εφηβεία είναι ότι χωρίζεται σε διάφορα στάδια ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο που βρίσκεται το κάθε παιδί και έρχονται και οι ανάλογες αλλαγές. Είναι η μόνη περίοδος χρονικής στη ζωή ενός ανθρώπου που έχουμε τόσες πολλές αλλαγές. Δηλαδή μετά σαν ενήλικας δεν έχουμε τόσες πολλές αλλαγές συναισθηματικά, σωματικά, σε πάρα πολλά επίπεδα. Ξεκινώντας θα λέγαμε τα παιδιά με τα 11 με 14 ετών, είναι εκεί που αρχίζει η ήβη, η εμφάνιση της ήβης που λέμε εμείς. Έχουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά που αρχίζουν να ανακαλύπτουν ή να ψάχνουν το κομμάτι της σεξουαλικότητάς, να έχουν πιο στενές, πιο δεμένες σχέσεις με συνομιλίκους και να θεωρούν ότι οι συνομιλικοί τους είναι οι σύμμαχοι και άρα οι γονείς μας είναι οι εχθροί μας. Εκεί είναι, δηλαδή, γίνονται τα πρώτα δείγματα της εφηβείας. 14 με 17 ετών είναι όπου αρχίζουμε οι αντιδράσεις απέναντι στους γονείς, το να αντιμιλάμε, το να είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, να κάνουμε επαρξιακές αναζητήσεις, πολύ αντιδραστικοί στο όλο θέμα του συστήματος, φιλοσοφικά τι είναι ζωή, τι είναι ο θάνατος. Πολλές δηλαδή συναισθηματικές αλλαγές, οι οποίες οθούν ως ένα βαθμό τον έφηβο να αρχίζει να δείχνει ποιος είναι. Και σε εκείνη την ηλικία έχουμε και τους παράφορους έρωτες. Ακούσουμε πάντα παιδιά αυτής της ηλικίας να λένε ότι δεν θα αγαπήσω ποτέ ξανά. Ήρθε το τέλος του κόσμου. Αυτό που νιώθω δεν το έχω νιώσει ποτέ. Ισχύει. Τώρα, Μέρη, είναι και η περίοδος των 7ήμερων εκδρομών. Των 7ήμερων. Πολύ παράφοροι έρωτες στις 7ήμερες. Παράφοροι έρωτες. Δράμα, πολύ δράμα. Ναι. Και μετά πάμε στα 17 με 20, όπου εκεί αρχίζει και δραιώνεται, καταλαβαίνει ο έφηβος ποιος είναι και εκείνη που θα λέγαμε ότι ξεκινάει η συμφιλίωση με τους γονείς ενός εφήβου, ο οποίος δεν τα πήγαινε καλά με τους γονείς του. Τώρα, τι συμβαίνει πραγματικά στην εφηβεία. Αλλάζει η εικόνα που έχει και του σώματος, η εξωτερική, ο αυτός, δηλαδή αυτό που βλέπει το παιδί, αλλά και αυτό που νιώθει. Όχι μόνο το τι βλέπει σαν ερέθισμα στον εαυτό του, γιατί μιλάμε για πάρα πολλές αλλαγές μεταβατικές. Και στα κοριτσάκια αλλά και στα αγόρια, αλλά και στο κομμάτι του εαυτού. Πράγματα τα οποία παλαιότερα μπορεί να του άρεσαν, τώρα δεν θέλει. Παλιά, ας πούμε, ένα παιδί του δημοτικού θα πάει διακοπές με τους γονείς του έφηβος, δεν θέλει, θέλει να πάει με τους φίλους του. Αρχίζει και αναζητά μια νέα ταυτότητα, γιατί όλη αυτή η αλλαγή τον μπερδεύει. Και αρχίζει που γίνεται η παραδοχή της σεξουαλικότητας. Αποδέχεται σιγά σιγά ότι αυτό είναι κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. Ενώ θα ακούσουμε παιδιά δημοτικού αγοράκια να λένε πω δεν κάνουμε παρέα με κοριτσάκια, τα κοριτσάκια ξέρω εγώ είναι χαζά. Τώρα όμως δεν απορρίπτουν, αρχίζουν να έρχονται πιο κοντά. Και
μια προσπάθεια λίγο δυστυχώς όχι επιτυχημένη, αυτονομία και ανεξαρτησία από τους γονείς. Ναι. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην εφηβεία. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι, οι γονείς, φοβούνται αυτό που εμείς λέμε κρίση εφηβείας. Δεν εννοούμε απλά έναν έφηβο που είναι απλά έφηβος. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έρχονται σε μια άμεση αντιπαράθεση και σύγκρουση με τους γονείς τους, το οποίο όλο αυτό το πράγμα έχει συνέπειες στη ζωή τους. Η κρίση εφηβείας σίγουρα θα μιλάμε ότι θα έχει ραγδαία πτώση στην επίδοσή του στο σχολείο. Μάλιστα. Δηλαδή, εκτροχιάζεται το παιδί, αποδιοργανώνεται. Θα αρχίζει να απομονώνεται και όχι μόνο από την οικογένεια, αλλά και από τους φίλους. Θα έχει επιθετικότητα, προκλητική και βίαιη συμπεριφορά και θα δείξει κατάθλιψη. Αυτό είναι το πράγμα για το οποίο, αυτά είναι τα στοιχεία για τα οποία θα έπρεπε να ανησυχούν οι γονείς. Όχι απλά για έναν έφηβο ο οποίος αντιμιλάει και δεν συμφωνεί, yeah, που αυτοί λένε άσπρο και αυτός λέει μαύρο. Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι θέμα φύσης. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν. Όταν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να είναι μαθητής του 18 και ξαφνικά μας πέφτει στο 13. Μιλάμε για ραγδαία πτώση. Όταν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο δείχνει επιθετικότητα, όχι απλά να είναι λίγο επιθετικό στα λόγια, πραγματικά όταν θυμώσει να αναποδογυρίσει ένα τραπέζι. Ναι. Ή να έχει προκλητική συμπεριφορά του να πάει να κλέψει, να χτυπήσει άλλα παιδιά. Μιλάμε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από αυτό που θεωρούμε εμείς τον αντιδραστικό έφηβο. Και η κατάθλιψη έχει ότι μειώνεται η αυτοφροντίδα, δεν θέλουν να προσέξουν τον εαυτό τους, δεν θα κάνουν μπάνιο. Μπορεί να έχουν και επεισόδια αυτοτραυματισμών όπου θα χαρακώσουν τον εαυτό τους για να βιώσουν πόνο. Είναι πολύ συχνή η αυτοτραυματισμή στην εφηβεία. Οι ψευδοαπόπειρες. Ψευδοαπόπειρες, δηλαδή για παράδειγμα, θα προσπαθήσει να κάνει κακό στον εαυτό του με έναν τρόπο που ξέρει ότι δεν θα το βλάψει, αλλά δυστυχώς δεν τις παίρνουμε ψήφιστα, γιατί πολλές φορές μπορεί να το πετύχει κατά λάθος. Έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία για τα οποία θα έπρεπε να ανησυχούν οι γονείς. Μάλιστα. Όχι απλά έναν έφηβο ο οποίος αντιμιλά. Επίσης, προχωρώντας, βλέπουμε ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουμε την παράταση εφηβείας. Ισχύει. Δεν θα πούμε ότι η εφηβεία στην Ελλάδα μπορεί να τελειώσει στα 18 με την ενηλικίωση, γιατί μετά το παιδί μπορεί να πάει να σπουδάσει και άρα θα είναι απόλυτα εξαρτώμενο οικονομικά από τους γονείς. Γεγονός που δεν του επιτρέπει πολλές φορές να γίνει αυτόνομο, να αποκτήσει δική του ταυτότητα. Οι οικονομικές δυσκολίες δυστυχώς, όχι μόνο στους έφηβους, αλλά και γενικά στους ενήλικες στην Ελλάδα, δεν τους βοηθούν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Αν σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, ενήλικες μένουν με τους γονείς τους, λόγω οικονομικών καταστάσεων. Δυσκολιών. Τα διαζύγια, όπου πολλές φορές μπορεί ή και μονογονικές οικογένειες, όπου έχει χαθεί κάποιος από τους γονείς, έχει φύγει από τη ζωή, προσκολάται το παιδί σε έναν από τους δύο γονείς και άρα δεν μεγαλώνει, δεν το αφήνει είτε η μαμά είτε ο μπαμπάς να ενηλικιωθεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο φοβάται ότι θα τους φύγει. Ναι, ότι θα το χάσουν. Ναι. Και η αποδοχή σεξουαλικότητας του ατόμου από την οικογένεια. Γιατί πολλά παιδιά δεν μπορούν να περάσουν αυτό το φράγμα όπου να αποδεχθεί η οικογένεια τη σεξουαλικότητα. Τώρα μιλάμε για απλά πράγματα. Μιλάμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα αγόρι να πει στη μητέρα του ή στον πατέρα του ότι έχει σχέση με μια κοπέλα. Ή ακόμα και στην περίπτωση της ομοφιλοφιλίας, που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μιλάμε για το πιο απλό, που δεν θα υπάρχει, δεν θα είναι απορριπταίο από την οικογένεια. Πολλές φορές κρύβεται σαν να νιώθουν ότι είναι ακόμα παιδιά. Και άρα αυτό έχει μια παράταση, οδηγεί στο να είναι μια παράταση εφηβείας. Όλα αυτά καταλήγουν στο θέμα των γονιών. Πολλοί γονείς θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με έναν έφηβο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα, απλά πρέπει να αφήσουν λίγο στην άκρη τα δικά τους ζητήματα. Ναι. Πρώτο είναι ότι πρέπει να βάλουν πολύ σαφή διακριτά όρια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε από έναν έφηβο, αν αργήσει στο ωράριο που του έχουμε βάλει, ότι θα πει από μόνο του: συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, μαμά ή μπαμπά, δεν θα ξαναέρθω την ίδια ώρα. Πρέπει οπωσδήποτε, όταν ένας έφηβος ξεφεύγει και δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του ή ξεφεύγει, εκτροχιάζεται στην καθημερινότητα, πρέπει να του δείχνουμε ότι έχει συνέπειες. Δεν μπορούμε την άλλη μέρα να συμπεριφερόμαστε ότι τα πράγματα δεν έγινε και τίποτα, θα ξαναγυρίσουν και από μόνο του θα φιλοτιμηθεί το παιδί να καταλάβει τι λάθος έκανε. Όχι, πρέπει να είμαστε πολύ συστηματικοί στα όρια. Όχι απαραίτητα αυστηρότητα, τα λογικά πράγματα, αλλά να είμαστε συστηματικοί. Να είναι οι δύο γονείς να έχουν κοινή συμπεριφορά. Δεν μπορεί ο ένας να μαλώνει και ο άλλος να κανακεύει για να μην φανεί κακός. Ο καλός και ο κακός, ναι. Ο καλός και ο κακός, ναι. Δεν γίνεται. Το παιδί θα βρει χώρο έτσι και θα κάνει αυτό που έχει στο μυαλό του. Ακριβώς. Να είναι καλοί ακροατές, όχι κήρυγμα. Εννοείται ότι σε καμία περίπτωση κήρυγμα θα κάνουμε σε έναν έφηβο όταν θα κάνει κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει τη ζωή του, τη σχολική του επίδοση. Να βλάψει όμως.
Όχι να του κάνουμε κήρυγμα επειδή θέλει να φοράει ένα σχισμένο τζιν. Ναι, κάτι πιο extreme για τα δεδομένα μας. Κάτι που μπορεί να το βλάψει. Δηλαδή, ας επιλέξουμε σε ποια πράγματα θα ζαλίσουμε έναν έφηβο, ας πούμε, έτσι. Η ανοχή της αμφιθυμίας. Ναι, ο έφηβος δεν θα έχει σταθερή συμπεριφορά, θα έχει κυκλοθυμία. Την μια μέρα μπορεί να του αρέσει το ένα, την άλλη μέρα. Απλά να μην δούμε και τόσο μεγάλη σημασία στις μεταπτώσεις της διάθεσης. Μια έφηβη κοπέλα μπορεί τη μια μέρα να της αρέσουν τα μαλλιά της, την άλλη μέρα να τα συχαίνεται. Απολύτως φυσιολογικότατο και αναμενόμενο για αυτό το ηλικιακό στάδιο. Ας μην το κάνουμε τόσο μεσανατολικό του τι γνώμη θα αλλάξει ένας έφηβος. Όταν αντιδρούνε, προσπαθούμε να διοχετεύσουμε αυτή την αντίδραση σε κάτι δημιουργικό και όχι να την καταστήλουμε. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ ενέργεια το παιδί. Ας προσπαθήσουμε να το οθήσουμε προς κάποιο άθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην είμαστε αυτό το επειδή στο δημοτικό ήταν πάρα πολύ ήσυχο παιδάκι, τώρα πρέπει να είναι και σαν στρατιωτάκι. Θα θέλει να ακούσει και δυνατά μουσική, θα θέλει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν το βλάπτουν επί της ουσίας. Προφανώς. Να αποφύγουμε τις συγκρίσεις. Πολύ κακό η συγκρίση με άλλα παιδιά. Αυτό σημείωσα τώρα, Μέρη. Σε αυτό το κομμάτι παίζει αρκετό ρόλο και ο παππούς και η γιαγιά. Νομίζω. Γιατί πέρα από τους γονείς, στην Ελλάδα οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν μια πολύ γερή θέση στην οικογένεια. Και παρατηρούμε και συγκρίσεις μεταξύ των εγγονών. Και αυτό νομίζω ότι όσο καλή σχέση και αν έχουν τα παιδιά, δημιουργεί τριβές και μεταξύ τους και στις σχέσεις με τους γονείς τους εν τέλει. Απλά αν η σταθερά, που η σταθερά των παιδιών είναι οι γονείς, αν οι γονείς κρατάνε μια πολύ πιο ουδέτερη λογική στάση, ότι δεν έχει σημασία αν τα ξαδέρφια σου είναι πυρηνική, φυσική, οτιδήποτε, εμείς αποδεχόμαστε έτσι πως είσαι, νομίζω τότε δεν ενδιαφέρει και τόσο πολύ τα παιδιά η συγκρίση. Δηλαδή η σύγκριση πιάνει εκεί που το επιτρέπουν οι γονείς. Μάλιστα. Οι γονείς πρέπει να βάλουν ότι ό,τι και να ακούσει ένα παιδί γύρω από τον κόσμο, τους παππούδες και τα σχετικά, ότι για εμάς δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Απλά πολλές φορές, πώς να πω, διαιωνίζεται από τους ίδιους τους γονείς η σύγκριση. Γιατί οι γονείς το κάνουν αυτό? Γιατί το θεωρούν ότι είναι κίνητρο. Κοίτα, η ξαδέρφη σου έκανε αυτό ή ο ξάδερφός σου κάτω και εσύ. Δεν είναι κίνητρο. Είναι λόγος για να τα παρατήσει, όχι λόγος για να προσπαθήσει. Ναι. Θυμώνει. Δεν είναι λόγος για να βοηθήσεις ένα παιδί. Έτσι, περισσότεροι όλοι εκνευριζόμαστε όταν μας συγκρίνουν. Και εγώ πολλές φορές... Ακόμα και αν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι όντως ότι ισχύει. Φανταστείτε το πιο απλό παράδειγμα. Αν μια μητέρα λέει στο έφηβο παιδί της και το συγκρίνει με ξαδέρφια του, είναι σαν να τη συγκρίνει ο άντρας της με τη μαμά του στο φαγητό. Δεν της αρέσει, έτσι δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Άρα πώς μπορεί, με άλλα λόγια, αυτά που δεν δεχόμαστε οι ίδιοι, να μην τα κάνουμε σε άλλους. Έτσι. Κάπως έτσι. Να σεβόμαστε τις επιλογές για το να έχει προσωπικό χώρο. Μπαίνουν στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσουν ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο καθένας θέλει τον προσωπικό του χώρο. Δεν είναι καθόλου κακό για έναν έφηβο. Όπως όλοι μας θέλουμε, έτσι. Στο επάγγελμα. Εκεί βλέπω να γίνεται λίγο χαμός από την πλευρά των γονιών. Πάρα πολλοί έχουν μπει στο τρυπάκι του «δεν θα βρεις δουλειά με αυτό». Πλέον στην Ελλάδα τα πράγματα είναι τελείως εξισωμένα, που σημαίνει ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή, άρα μπορούμε να διαλέξουμε, στο πάρουμε αντίστροφα, μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε. Πραγματικά. Τουλάχιστον έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ναι, επιτρέπεται να γίνουμε τα πάντα, γιατί θα ξεκινήσουμε όλοι από την ίδια βάση. Ναι, έτσι. Ψυχραιμία όσον αφορά το σεξουαλικό ενδιαφέρον. Δεν τα πάμε και εκεί επίσης καλά. Βλέπω μπαμπάδες να τρελαίνονται όταν ακούνε ότι η κόρη τους μπορεί να της αρέσει κάποιο άλλο παιδάκι. Πάντα σε πολύ λογικά και φυσιολογικά πλαίσια. Αυτό τι εννοώ, δηλαδή δύο παιδιά στην ηλικία του 15 δεν είναι κακό να κάνουν σχέση, αλλά θα πρέπει να κάνουν σχέση σαν παιδιά 15 ετών. Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν σχέση σαν παιδιά 20-25, που σημαίνει ότι δεν θα κάνουν είτε θα έχουν σεξουαλική ολοκληρωμένη πράξη, δεν πρέπει, ας πούμε, σε αυτήν την ηλικία. Και δεν θα μπορούν να πάνε μόνα τους διακοπές. Εννοείται. Δηλαδή, αν έχουμε σχέση, να έχουμε σχέση σαν 15 χρόνων. Μάλιστα. Τόσο απλά. Να μην ξεφεύγουμε από τα όρια. Ειλικρίνεια, αποδοχή και χιούμορ. Πάντα το χιούμορ βοηθάει, πάντα η ειλικρίνεια βλέπω ότι βοηθάει. Γενικά, όσο πιο απλά και πιο όσο αντιμετωπίζουμε τα παιδιά με ευθύτητα, τόσο περισσότερο αυτό χρησιμεύει και έχει ανταπόδοση στο μέλλον. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα με τους έφηβους. Απλά οι γονείς πρέπει να αποδεχθούν ότι το παιδί, παρόλο που είναι κομμάτι του δικού τους DNA, δεν είναι καρμπών η ίδια προσωπικότητα. Ναι. Mm-hmm.
Πολύ σωστό. Και φυσικά κάθε παιδί, παιδί με παιδί, διαφέρει και αυτό. Γιατί βλέπουμε δύο αδέρφια να λένε ότι δεν κατάλαβα την εφηβεία του ενός, ενώ ο άλλος μας τρέλανε. Mm-hmm. Ισχύει και αυτό. Και αυτό, αν το αναλύσουμε με το μας τρέλανε, πάλι δεν είναι τόσο δραματικά τα πράγματα. Μέρη, σου έχω πει, είμαι εδώ για να αντιπροσωπεύω τον μέσο τηλεθεατή μας με τις απορίες μου, έτσι. Οπότε... έτσι μας τρέλανε, ναι. Βλέπεις. Το ακούς, δεν το ακούς. Συνέχεια. Ναι. Συνέχεια. Έτσι είναι. Ή θα ακούσω μια μητέρα το τι πέρασα. Καταλαβαίνω ότι σήμερα η κατάσταση είναι δύσκολη, η καθημερινότητα είναι δύσκολη, αλλά οι έφηβοι είναι βυθισμένοι στο δράμα τους. Ναι. Ας μην γινόμαστε κι εμείς δραματικοί. Για παράδειγμα, αν ένας έφηβος θέλει να βάψει τα μαλλιά του μοβ, τώρα λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Θα του εξηγήσουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι το βράδυ θα χάσουμε τον ύπνο μας, ότι θα ανέβει η πίεσή μας το 20 για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν και πολύ πιο ζώρικα πράγματα και μακάρι να είναι αυτό το πιο δύσκολο. Έτσι. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι αναφερθήκαμε σήμερα σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους γονείς. Και ελπίζω να βάλαμε ένα λιθαράκι στο να αντιμετωπίσουμε και να δούμε τους έφηβούς μας διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.